τον έπεισε τον Μακρόν Ζελένσκι. Έρχονται δεκάδες άρματα, τεθωρακισμένα και ίσως πανίσχυρη πύραυλη σκάουτ από την Γαλλία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι 5 λοιπόν, το Παρίσι θα δώσει στο Κίεβο δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα συμπεριλαμβανομένων τροχοφόρων ελαφριών αρμάτων μάχης AMX-10RC. Αυτό έγινε γνωστό από ανακοίνωση των προέδρων της Γαλλίας και της Ουκρανίας μετά την συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσιών, η οποία έλαβε χώρα μία μέρα νωρίτερα. Τώρα ετοιμάζονται οι παραδόσεις. Τις επόμενες εβδομάδες η Γαλλία θα εκπαιδεύσει και θα εξοπλίσει πολλές ταξιαρχίες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και ελαφριά άρματα συμπεριλαμβανομένου του AMX-10RC, ανέφερε η δήλωση. Σημειώθηκε επίσης πως η Γαλλία θα εστιάσει τις προσπάθειές της στο να υποστηρίξει τις δυνατότητες αεράμυνας της Ουκρανίας. Πριν από αυτό, έγιναν γνωστά τα σχέδια της Γερμανίας να προμηθεύσει την Ουκρανία με επιπρόσθετα όπλα αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας θα μπορούσε να περιλαμβάνει 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder, δεκάδες οχήματα μάχης Leopard και 200 drones. Αυτές οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν από τους Γερμανούς, ωστόσο οι γερμανικές αρχές δεν προέβησαν σε επίσημες δηλώσεις. Νωρίτερα, το κανάλι 5 της Μόσχας μετέδωσε πως ο Ζελένσκι και ο Μακρόν ετήθηκαν την αύξηση των κυρώσεων έναντι της Ρωσίας. Σε δημοσίευση άλλης ρωσικής υπηρεσίας, της γνωστής Aviapro, αναφέρεται πως ο Ζελένσκι συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο την προμήθεια πυράβλων Scalp. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται πως μετά την επιτυχημένη χρήση βρετανικών τακτικών πυράβλων Cruise Storm Shadow από τον Ουκρανικό στρατό, το Κίεβο αναμένει να λάβει επιπρόσθετους πυράβλους αυτού του τύπου. Δεδομένου ότι ο Ζελένσκι έφτασε πριν λίγες ώρες στην Γαλλία και αναμένονταν να έχει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τον Γάλλο πρόεδρο, υπάρχουν εικασίες πως το Κίεβο σκοπεύεται να αποκτήσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό γαλλικών τακτικών πυράβλων Cruise τύπου Scalp, οι οποίοι είναι ανάλογοι των βρετανικών πυράβλων Storm Shadow, ωστόσο επιδεικνύουν μεγαλύτερη εμβέλεια και αυξημένη ακρίβεια. Για ευνόητους λόγους, η Γαλλία δεν ανακοίνωσε επίσημα την μεταφορά τέτοιων όπλων στην Ουκρανία, ωστόσο μέχρι στιγμής οι Scalp αποτελούν τους πυράβλους Cruise με την μεγαλύτερη εμβέλεια που αναμένεται να αποκτήσει ο Ουκρανικός στρατός. Σίγουρα είναι μια σημαντική απειλή για τους Ρώσους, αφού είδαν τι μπορούν να κάνουν οι ανάλογοι Storm Shadow στο Λουγκάνσκ. Μέχρι σήμερα δεν είναι βέβαιο πόσους πυράβλους Storm Shadow έλαβε το Κίεβο, πάντως σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι Ουκρανοί μπορεί να λάβουν μέχρι και 200 μονάδες αυτού του τύπου. Στην πραγματικότητα, ο πύραυλος Scalp και ο πύραυλος Storm Shadow προέρχονται από το ίδιο αγγλογαλλικό πρόγραμμα ανάπτυξης, απλά επιδεικνύουν μικρές διαφορές και διαφορετική ονομασία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.